Στοιχείο έρχομαι για μια ακόμη φορά, καθώς την έχω υπό την βουλευτική μου εποπτεία και πιο συγκεκριμένα προετοιμάζουμε τους φακέλους για τα κατασκευαστικά σκάνδαλα στο νησί. Έχω πει επανειλημμένα ότι ο βίος και η πολιτεία ορισμένων πρέπει να τελειώνει. Και ήρθε η ώρα της εισαγγελίας για να διερευνήσει εάν και εφόσον σε έργα που έχουν γίνει στο νησί έχουν ή δεν έχουν σπαταληθεί τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Βεβαίως μιλάμε για το Φράγμα, μιλάμε για τη Μαρίνα, μιλάμε για τη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου, γι' αυτό θα δω και τον διοικητή του νοσοκομείου σήμερα. Είχα όμως την ευκαιρία να δω και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ζαγανιάρη, για να δω σε τι φάση βρίσκεται και η περιφέρεια από πλευράς κονδυλίων. Με πληροφόρησε ότι Παρασκευοσάββατο θα υπάρχει το συνέδριο για την ανάπτυξη για τα κονδύλια ΕΣΠΑ, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει γρήγορα η κυβέρνηση να περάσει αυτό που υποσχέθηκε στη δεύτερη φάση της ρύθμισης των χρεών της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι από εκεί θα βγουν και διάφορα άλλα κονδύλια, όπως για παράδειγμα εκείνα τα οποία χρωστά η πολιτεία στα ΚΤΕΛ για τη μεταφορά των μαθητών. Θα δω και τους εκπροσώπους των ΚΤΕΛ για το ζήτημα αυτό, αλλά θα πάω και στο πυργί για να δω και τους πυρόπληκτους μας τοιχοπαραγωγούς, μετά από αυτή την κατάντια του ελληνικού κράτους να χάσει ημερομηνίες ή να ξεχάσει και να μην καταθέσει σχετικούς φακέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δω σε τι φάση βρίσκονται. Κύριε Βοήθ, με ποιο έργο ξεκινάτε? Είπατε προηγουμένως ότι ξεκινάτε να ερευνάτε όλα τα... Αυτή τη στιγμή μοιάζει ο πιο συμπληρωμένος φάκελος να είναι αυτός που αφορά το γεφύρι. Έχετε εντοπίσει δηλαδή κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι κάποιος έχει να μιλήσουμε για κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος? Δεν θέλω να δώσω απάντηση εάν δεν μελετήσει το φάκελο και ο νομικός μου σύμβουλος, γιατί μαζί του με τον Βαγγέλη του Παπαγεωργίου θα έρθω να καταθέσω και τους τρεις φακέλους στην εισαγγελία. Οπότε δεν είμαι πραγματικά πρόχειρος για να σας πω τι, γιατί δεν τον έχω δει ακόμα το φάκελο έτσι όπως έχει σχηματιστεί. Πάντως, σε αυτό τον φάκελο έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό που εγώ αποκαλώ η έντιμη δημοσιογραφία του νησιού. Πολλά δημοσιεύματα ή μεταδόσεις που γίνει από κανάλια και ραδιόφωνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης της ΧΙΟΥ σχετικά με τα κατασκευαστικά σκάνδαλα είναι ένα κομμάτι των φακέλων που δημιουργούμε. Και αυτό δείχνει βεβαίως ότι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία μπορεί και υπηρετεί τον τόπο και τον σκοπό της. Την ώρα που η κρίση μαστίζει, ο Έλληνας δεν έχει να πληρώσει ούτε πραγματικά, σας διαβεβαιώ, σε πολλές περιοχές της χώρας, το γάλα του παιδιού, δεν μπορεί πια να συνεχίζεται αυτό το πάρτι των κατασκευαστικών σκανδάλων σε πολλά επίπεδα, είτε σε τοπικά είτε σε πανελλαδικά, δηλαδή είτε σε έργα τοπικά είτε σε έργα πανελλαδικής εμβέλειας. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες το είχαμε υποσχεθεί ότι θα ψάχνουμε τοπικά οπουδήποτε έχουμε την υποψία τέτοιου είδους σκανδάλων. Ειδικά όμως για την περιοχή, τι να σας πω, ακόμα και από την εποχή που δημοσιογραφούσα, άκουγα συνέχεια ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Οπότε αποφάσισα ως πολιτικός να το διερευνήσω όσο μπορούσα περισσότερο. Δεν βλέπω ότι... Ξέρετε κάτι... Δεν ξέρω αν πρέπει σωστά να απορώ για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν αρρύφθηκαν από τοπικούς παράγοντες τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά ερχόμαστε εμείς, αν ξέρετε, να το κάνουμε.